γίνεται με αφορμή τις γιορτές που θα έρθουν. Είναι μια εθιμοτυπική γιορτή. Είναι κάθε χρόνο, είναι μια αφορμή για να βρεθούν μαζί τα μέλη και οι φίλοι. Θα ακούσουμε ένα από τα τελευταία σημειώματα του Αντώνη Σαμαράκη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Λίμνησε και παραμένει επίκαιρο. Όχι μόνο την τοπική μας κοινότητα, αλλά και σε τοπικό ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό φέτος επιλέξαμε το θέμα της ειρήνης, ένα πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο μας απασχόλησε παγκοσμίως όλους. Και φυσικά να προχωρούσε και η Χέλκο Μουτενής και γενικότερα η Χένος, μια ευρωπαϊκή οργάνωση η οποία φροντίζει για έναν ασφαλή κόσμο χωρίς διακρίσεις, βία και πολέμους, να μην ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Όπως βλέπετε, η ομάδα του κλείου μας φρόντισε το γύρω το κεντρικό θέμα, διαβάζοντας κείμενα, τα οποία συμμετέχουν και από μουσική, κείμενα τα οποία έχουν γνωστό να ευαισθητοποιήσουν για το ζήτημα της ειρήνης. Θα έχουμε πλούσια τώρα, ευαίσθητα και θα διαβάσουμε τις γιορτές που έχουμε. Είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου. Είναι το χαμόγελο της Ελλάδας, μονάχα αυτό, τίποτα άλλο δεν είναι η Ελλάδα. Πάνω στις σεράγες των σπίχων. Αλλά το παιδί σκέφτεται την ειρήνη, την ονειρεύεται, τη ζωγραφίζει, την τραγουδά. Τα παιδιά θύματα, να μην τα μετράμε με νούμερα, φτάνει και μόνο ένα παιδί να ταχθεί έτσι. Τότε ο κόσμος μας, ο δίθεν πολιτισμένος, ο δίθεν χριστιανικός, έχει χρεοκοπήσει. Ειρήνη είναι να χαρείς τα παπούτσια στο τρόπο που τα χρειάζεται. Ειρήνη είναι να αγαπάς και να σέβεσαι τον συμμαθητή σου και αν είναι διαφορετικός.